πραγματικά η πανδημία. Αλλά όμως δεν θα σταματήσουμε. Και εσείς που είστε εδώ και γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα και γνωρίζετε πολύ καλά για το πώς πρέπει να οργανώσουμε τον αγώνα μας, σας καλούμε ακριβώς από τη θέση που είσαστε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας σε κάθε περιοχή για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών μας. Θα δώσουμε συνέχιση. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες επειδή έχουμε προβλήματα. Ο κύριος Υπουργός απάντησε ότι σήμερα δεν μπορεί να μαζευτεί γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος με τις συναντήσεις που έχει. Εμείς λέμε κακό του κεφαλίου τους αν δεν μαζεύονται. Εμείς όχι θα είμαστε εδώ όσοι είμαστε που είναι διοικητικά συμβουλία. Θα είμαστε πολλές χιλιάδες συνταξιούχοι. Γιατί και η πανδημία δεν θα είναι αιώνια και ούτε η πανδημία όπως λένε είναι αμνησία. Τους στέλνουμε λοιπόν αγωνιστικό μήνυμα και τους λέμε από το πεζοδρόμιο το Ιερό να ανακαλέσουν αυτό να το λέγαμε και διαδόσεις και το παίρνουμε το μήνυμα σήμερα να ανακαλέσουν την επέσκεπη αυτή εκύκλη. Αγώνες εκύκλη, η ασφάλιση δεν είναι για πασάρια και για διάλυση. Η κυβέρνηση εφαρμόζει πια και το νόμο που ψήφισε για τις επικουρικές συντάξεις που έρχεται να τσακίσει παραπέρα ό,τι με αγώνες κατακτήσατε. Να σας πούμε ότι η κυβέρνηση έχει καταργήσει και έχει αναρτήσει στη διάβλεια, όπως τη λένε, νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ. Και ο ΕΦΚΑ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, το πάνε για ιδιωτικοποίηση και για αξιοπούλημα. Ιδιωτικοποίηση με ότι προσλαμβάνει μάνατζερ ιδιώτες με αδρά, με αδρούς μισθούς και παροχές για να διευθύνουν από τη θέση αυτή τον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή ρίχνει στα χέρια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της συντάξης μας, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους ασφαλισμένους. Και δεύτερο, συγκροτεί επιτροπή, πώς τη λένε Παναγιώτη, εταιρεία, επιτροπή που στηρίζεται σε εταιρεία η οποία θα ξεπουλήσουν το επόμενο διάστημα την ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ που είναι περίπου 300 κτίρια, είναι αρκετές 400 περίπου κτίρια, είναι αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτή την υπόθεση που θα τα δώσουν για να τα αρπάξουν οι ιδιώτες με το μόχο και τον αγώνα μας. Τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία. Λεφτά υπάρχουν μόνο για την πληθωρκρατία. Ό,τι όλα αυτά τα χρόνια σας έχουμε πει, σας έχουμε πει την αλήθεια. Από αυτά τα πεζοδρόμια φωνάζαμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εργαλείο και η σημερινή κυβέρνηση δεν θα το καταργούσε. Από αυτά τα πεζοδρόμια φωνάζουμε και λέμε και αγωνιζόμαστε όλα τα χρόνια ότι οι περικοπές που έγιναν δεν έχουν σκοπό να τις αποδώσουν, αλλά έχουν σκοπό να κόψουν ακόμα περισσότερα και αυτό φαίνεται από αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν. Όσο πιο γρήγορα ξεσηκωθούμε, όσο πιο γρήγορα οι συνταξιούχοι βγουν στον δρόμο του αγώνα μαζί με τα παιδιά μας, τότε μόνο μπορούμε να ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξουμε. Καθώς επίσης, στην ίδια γραμμή και στην ίδια κατεύθυνση διατηρίζονται τα ζητήματα της υγείας και της υγειονομικής περίδας. Αφήσανε σε περίοδο πανδημίας, κλείνουν νοσοκομεία, συρρυκνώνουν δομές υγείας, δεν προσλαμβάνουν γιατρούς, δεν προσλαμβάνουν νοσοκόμους. Και αυτή την περίοδο πολλοί κόσμος κινδυνεύει όχι από την πανδημία, που η πανδημία είναι μια αρρώστια
αλλά από την αδιαφορία τους να λύσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή. Γι' αυτό, συνάδελφοι, λέμε και ξαναλέμε ότι δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω. Η σημερινή μας παράσταση διαμαρτυρίας είναι μια αγωνιστική εκδήλωση για να δώσουμε συνέχεια το επόμενο διάστημα. Καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Από μένα, από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, από τους συναδέλφους μου.